Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε, Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριε Ιγνάτιε, Πρόεδρε της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος, Θεοφιλέστατε Επίσκοπε Ωραιών, κύριε Φιλόθε, Αρχιγραμματεύ της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας και την ολόθυμη αποδοχή της προσκλήσεώς μας στη σημερινή σεμνή εκδήλωση, η οποία πραγματοποιείται με την πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμοδίων υγειονομικών αρχών πάντοτε για την προστασία της δημοσίου υγείας, υπό του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερωνύμου, των συνοδικών και περιφερειακών αναμητροπόλεις εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, τις οποίες διοργανώνει η Εκκλησία της Ελλάδος σε όλη την επικράτειά της. Παρακαλώ θερμά τον Μακαριώτο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο να λάβει τον λόγο. Οι Ελληνίδες, Έλληνες, οι εορτασμοί για την επέτειο των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 αποτελούν για την Εκκλησία της Ελλάδος αφορμή μνήμης, υπερηφάνειας και οραματισμού. Συγχρόνως όμως αποτελούν και ευκαιρία ανάδειξης της καθοριστικής και κομβικής συμβολής της Εκκλησίας μας στην εθνική παλιγενεστία, αλλά και περαιτέρω ενδυνάμωση των ισχυρών δεσμών της με την σύγχρονη ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα με την νεολαία μας. Σε αυτή την ξεχωριστή γιορτή προσκαλώ τον καθένα και την κάθε μια από σας, τους απογόνους των ενδόξων μαρτύρων και ηρώων μας του 1821, να συμμετάσχει στις επαιτειακές εκδηλώσεις που πραγματοποιεί η Εκκλησία της Ελλάδος σε όλη την επικράτειά της, ώστε να αποδώσουμε όλοι μαζί την οφειλόμενη αιώνια τιμή στις θυσίες και στους αγώνες των προγόνων μας για την εθνική μας ανεξαρτησία, αντλώντας ταυτόχρονα διδάγματα για το παρόν και για το μέλλον του τόπου μας. Ένας διπλός πόθος στήριξε τις ψυχές των ηρώων του 21, που υπέμειναν μαρτυρικές δοκιμασίες. Πόθος για ελευθερία εθνική και πόθος για ελευθερία θρησκευτική. Οι υπόδουλοι πρόγονοί μας, οι οποίοι μέσα από την Ανάσταση του Χριστού αγωνίστηκαν για να εορτάσουν και την Ανάσταση του γένους μας, με οδηγώ πάντα την ορθόδοξη πίστη, κλήρος και λαός. Λαός και κλήρος ως ένα σώμα δεν οραματίστηκαν μόνο μια Ελλάδα με πολιτική ανεξαρτησία, αλλά και μια πατρίδα με συγκεκριμένη πορεία βίου, στηριγμένη στην ορθοδοξία μας. Ας αναλογιστούμε ένα από τα πρώτα σημαντικά γεγονότα του αγώνος, τον Απρίλιο του 1821, ένας επίσκοπος, ένας ιερεύς και ένας διάκονος πρωταγωνιστούν και θυσιάζονται στην προσπάθεια των Ελλήνων να αντιμετωπίσουν τις υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις στη Ρούμελη. Ο επίσκοπος Σαλώνων Ισαΐας, εγγεγραμμένος ως μοναχός των Όσιο Λουκά Βιωτίας, και ο αδελφός του ιερεύς πονεύονται στη μάχη της Χαλκομάτας. Την ίδια ώρα, ο συνεργάτης τους και διάκονος της Εκκλησίας μας, που έμεινε στην ιστορία ως Αθανάσιος Διάκος, συλλαμβάνεται στο γεφύρι της Αλαμάνας και βρίσκει μαρτυρικό θάνατο. Οι τρεις βαθμοί της ιεροσύνης εκπροσωπούνται και θυσιάζονται στην ίδια μάχη με διαφορά λίγων μόνον ωρών. Αυτά είναι τα ματωμένα ράσα του 1821.
Άλλοι λαοί επαναστάθησαν κατά της Εκκλησίας τους. Εμείς οι Έλληνες αγωνιστήκαμε όμως το 21 μαζί με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας, η οποία μας γαλούχησε με τον πόθο της απελευθέρωσης. Η γη που πατάμε είναι ποτισμένη με αίμα από φουστανέλες και λάστα. Το έθνος μας εξεγέρθηκε για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία, όπως έγραψε ο Σαμιώτης Επαναστάτης και Λόγιος Γεώργιος Κλεάνθης. Κληρικοί και λαϊκοί, πλούσιοι και φτωχοί, κλέφτες και αρματολοί, μορφωμένοι και ολιγοράματοι, ναυτικοί και έμποροι, όλοι ήταν παρόντες. Άνδρες και γυναίκες έδωσαν τη ζωή τους για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού, ώστε να βλαστήσει ο σπόρος, τον οποίον έσπηραν ο Άγιος Κοσμάς, ο Αιτωλός, ο Ρήγας Βελεστινής, οι νεομάρτυρες. 261 είναι οι εκδηλώσεις που οργανώνει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας σε συνεργασία με τις κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σχεδόν κάθε μία μέρα κατά το έτος 2021 όλη η επικράτεια της Εκκλησίας της Ελλάδος θα γιορτάζει την ένδοξη επέτειο της εθνικής μας παλιγενεσίας, ενώ έχουν ήδη ετοιμαστεί καλογραμμένα ιστορικά βιβλία για παιδιά και για γονείς που καλύπτουν θέματα από την διαχρονική ιστορία του ελληνισμού. Για το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Εκκλησίας της Ελλάδος μπορείτε να ενημερώσετε από σήμερα από τον διαδικτυακό τόπο που δημιουργήθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Κοινό στοιχείο όλων των εκδηλώσεων αποτελεί η ανάδειξη όλων των πτυχών της Ελληνικής Επανάστασης με γνώμονα την σφαιρικότητα αλλά και την επιστημονική αλήθεια. Και σήμερα αισθανόμαστε, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε, πως η θερμή φιλοπατρία και η αναμφισβήτητη θέληση των αγωνιστών του 21 να στηρίξουν την ανεξαρτησία της Ελλάδος στις ανθρωπιστικές αξίες και στην ορθόδοξη πνευματικότητα πρέπει πλέον να αποτελέσουν την πρώτη ύλη διαμόρφωσης μιας καλύτερης, δικαιότερης και ισχυρότερης πατρίδος στον 21ο αιώνα. Μιας πατρίδας που είναι από πολλές απόψεις θεμελιώδης πυλώνας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Σε εποχές δύσκολες, σε εποχές ανατροπών και αβεβαιότητας, σε καρπούς πολύπλευρων και πολυεπίπεδων κρίσεων, με κυρίαρχη ιδεολογία την ιδιοτέλεια και την ατομική εξασφάλιση, η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και θα είναι, όπως άλλωστε πάντοτε ήταν, ο Κύριος Παράγοντας Ενότητας του ελληνικού λαού, ο θεματοφύλακας της ταυτότητός μας ως έθνος. Αυτός ο εορτασμός, ο οποίος έρχεται σε συνέχεια 10 διεθνών επιστημονικών συνεδρίων για την τουρκοκρατία και το 1821, που έχει διοργανώσει από το 2012 μέχρι σήμερα η Εκκλησία της Ελλάδος, έχει ελάχιστο οικονομικό κόστος και τεράστια ωφέλεια για τον κάθε έναν και την κάθε μία από εμάς. Είναι ο εορτασμός της ενότητός μας. Είναι ο εορτασμός της αυτοσυνειδησίας μας. Είναι ο εορτασμός του αναλογισμού της ταυτότητάς μας. Είναι ο εορτασμός της Ελλάδος μας, όλων των Ελλήνων και των Φιλελλήνων. Όλοι οι Έλληνες οφείλουμε να ανταμώσουμε και να οραματιστούμε μια πατρίδα που θα ξαναβρει τις ρίζες της
και θα αισθανθεί ξανά υπερήφανη για όλα όσα δημιούργησε και όλα όσα προσέφερε στην οικουμένη. Μόνο μια τέτοια εθνική αυτοπεποίθηση άλλωστε θα μας καταστήσει ισχυρούς συνομιλητές με όλους τους λαούς και θα διακηρύξει προς πάσα κατεύθυνση πως η αφομοίωση των αξιών που θέργεψαν την Επανάσταση αποτελούν τη μόνη εγγύηση για την ελευθερία στο παρόν και στο μέλλον. Ιδιαίτερα σήμερα είναι απαραίτητο, μακριά από τις διχόνοιες που έχουμε πυρώσει ακριβά στο παρελθόν, με πνεύμα εθνικής ομοψυχίας, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όλους όσοι με προκλητικές κινήσεις εγείρουν παράνομες διεκδικήσεις σε βάρος της πατρίδος μας. Επιδιώκοντας πάντα την ειρηνική συνύπαρξη, αλλά καθιστώντας σαφές ότι το 1821 είναι για μας σχολείο μνήμης και πηγή ισχύως. Θυμόμαστε διότι θέλουμε να έχουμε μέλλον και εορτάζουμε το ένδοξο παρελθόν μας, διότι αυτό εξασφαλίζει μια στέρεη πρόταση για νόημα ζωής, εθνικής και προσωπικής. Σας καλώ όλους να συνορτάσουμε με εθνική υπερηφάνεια και χαλίβδινη ενότητα τη μνήμη των αγωνιστών προγόνων μας, προσκυνώντας με κατάνοιξη, με πίστη, με εθνική ευχαριστία τη θαυματουργό εικόνα του Πρωτάτου, την Παναγίαν Άξιον Εστί, την οποία με την ευλογία της σειράς κοινότητας του Αγίου Όρους θα υποδεχτούμε στην Αθήνα. Υπέρμαχος στρατηγός πάντα μας καθοδηγεί και μας προστατεύει. Η Εκκλησία μας σέβεται την ιστορία, καλλιεργεί τον διάλογο, τιμά τους ήρωες. Κύρος και λαός, ας σκύψουμε με ευλάβεια μπροστά στις διακηρύξεις των προγόνων μας, οι οποίοι μας χάρισαν την ελευθερία που ζούμε σήμερα. Και ας θυμηθούμε όλα όσα πολλά μας ενώνουν, εξαλείφοντας τα όσα ελάχιστα κάποιοι δολίως επιδιώκουν να μας χωρίζουν. Ευχαριστούμε πολύ τον Μακαριότητα και πίσω από Αθηνών και πάση Ελλάδος κύριε Γερόνιμο. Παρακαλώ πολύ να λάβει τον λόγο ο κύριος Φωτιδάρης για να συντονίσει την εξέλιξη αυτής της εκδηλώσεως. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Θα παρακαλούσα πολύ, εάν υπάρχουν οι οποιασδήποτε ερωτήσεις, να τις απευθύνετε στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Δημητριάδος, κύριο Γενάτιο, ο οποίος και θα τις απαντήσει με την ιδιότητά του ως Προέδρου της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητας. Θα παρακαλούσα πολύ οι όποιες ερωτήσεις να κινηθούν εντός θέματος, είτε να κινηθούν μέσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παρουσίασης και να αφορούν φυσικά στα σχετικά με το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας Ελλάδος και των Περιφερειακών Αναμητροπόλων Εκδηλώσεων. Παρακαλώ. Το όνομά σας, αν θέλετε, και το μέσο που εκπροσωπείτε. Καλημέρα. Ρωμανός Αλβέρτης από Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία News Agency. Μακαριώδη την ευχή σας, σεβασμιότατε καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν θα υπάρχει κάποια συνεργασία με την πολιτεία στον εορτασμό, κάτι που θα σημαίνει και την αναγνώριση εκ μέρους της πολιτείας τη σημαντική συμβολή της Εκκλησίας στην Ελληνική Επανάσταση του 1821. Όπως έχετε αντιληφθεί, το πρόγραμμα που σήμερα παρουσιάζεται είναι το πρόγραμμα της Εκκλησίας της Ελλάδος σχετικά με τους εορτασμούς για το 2021. Στις επιμέρους όπως εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την επικράτεια, υπάρχουν εκδηλώσεις συνεργασίας με τοπικές περιφέρειες, με δήμους και με φορείς. Υπ' αυτή την έννοια υπάρχει συνεργασία με την ελληνική πολιτεία.
θέση Αντωνάκη από το Open. Καλημέρα σας, μακαριότατε. Επειδή αναφερθήκατε και στις προκλήσεις, θα ήθελα να ρωτήσω, μία τέτοια προκλητική ενέργεια, η μετατροπή της Αγιάς Σοφιάς σε τζαμί, πέρασε αβρόχες ποσί? Νομίζω ότι... Πρέπει να είναι γνωστό ότι ήδη η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος και ο ίδιος ο Μακαριότατος έχουν τοποθετηθεί απέναντι σε αυτό το θέμα έγκαιρα και μάλιστα και πολλοί Μητροπολίτες από την Εκκλησία της Ελλάδος, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ευχαριστήριο σε επιστολή του Παναγιωτάτου Οικουμενικού μας Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου προς τη Σύνοδο και προς τον Μακαριότατο, όπου ευχαρίστησε για τις παρεμβάσεις και για όσα ελέγχθησαν σχετικά με αυτό το θέμα από την Εκκλησία της Ελλάδος. Και βεβαίως υπήρξε και μία διεθνοποίηση του θέματος από την Ιερά Σύνοδο προς όλους τους διεθνείς οργανισμούς που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Έχετε στα χέρια σας το τεύχος, μέσα στο οποίο περιέχονται χρονολογικά και ημερολογιακά οι 200 τόσες εκδηλώσεις. Επίσης, έχετε δελτίο τύπου. Το τεύχος αυτό έχει πρόλογο σχετικά με τον εορτασμό και ουσιαστικά με όσα ο Μακαριότατος ήδη πολύ σημαντικά έχει πει σήμερα. Και ευχόμαστε βέβαια υπό τις συνθήκες που θα έχουμε κάθε φορά να πραγματοποιηθεί το σύνολο των εκδηλώσεων που αφορά, όπως βλέπετε και στο σχετικό χάρτη, σχεδόν όλες τις πόλεις και τις περιοχές της Ελλάδος. Επίσης, είναι οι 10 τόμοι που κυκλοφορούν, το 21 θα ολοκληρωθούν και οι 10 των σχετικών συνεδρίων και οι εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας και μάλιστα αυτό που ανέφερε και ο Μακαριότατος, θα υπάρχουν 3 τεύχη που θα απευθύνονται σε παιδιά και γονείς που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Ελλάδος και βασικά με το 21. Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριότατε. Νομίζω, αφήστε, επειδή δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και όλες.